αποκαταστήσαμε τα τεχνικά του καιρού και ακούμε την κυρία Σούζα. Έλα, λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε και πάλι άλλη μια φορά. Καλά, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν έγινε τίποτα. Να πούμε ότι τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα έχουν περιοριστεί. Τη Δευτέρα δεν έχω ωραία. Ναι. Θα έχουν περιοριστεί από το ύψος της Θεσσαλίας, Ανατολικής Θεσσαλίας και νοτιότερα. Και φαίνεται αυτό που σας λέω, εξακολουθεί να φαίνεται και με τα τωρινά στοιχεία, ότι θα υπάρχει μια έξαρση το βράδυ, 9 θα είναι, 10 θα είναι, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Κάπως έτσι, σε όλο το τμήμα από εδώ, από το Μαρτίνο μέχρι τη Βιωτία, δηλαδή Φθιώτιδα Βιωτία, την Αττική, αλλά κυρίως το βόρειο κομμάτι της Αττικής, βόρειο και δυτικό κομμάτι της Αττικής. Δηλαδή και λιγότερο, χοντρικά από το Μαρούσι και πάνω, ας πούμε. Κάπως έτσι. Δεν αποκλείεται να χιονίσει και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όχι όπως ήταν σήμερα το πρωί. Μη φάβες, έτσι να, ναι. Ναι, απλά αυτό, να χιονίσει. Να χιονίσει απλώς, ναι, ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αύριο πάμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Αν έχουμε την εικόνα. Αν έχουμε την. Δηλαδή, αν ξέρεις εσύ να μας πεις, γιατί εσύ μας κατευθύνεις. Από Μαρούσι και πάνω θεωρητικά χοντρό χιόνι ή... θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά στα βόρεια προάστια, δηλαδή Καπανδρίτη, ναι. Αγιο Στέφανο, Ολυμπία, Υποκράτιο κτλ. Θα είναι αρκετό. Μα κατά διαστήματα θα έχει και τώρα έχει χιονόπτωση κατά διαστήματα. Δηλαδή προηγουμένως φίλοι μου από το Καπανδρίτη μου λέει χιονίζει αρκετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι χιονίζει κατά διαστήματα σε αυτές τις περιοχές και τώρα... Άρα λοιπόν, αν ενταθούν τα φαινόμενα προς το βράδυ, προφανώς θα είναι περισσότερα στα βόρεια του νομού. Αν ενταθούν η κατάσταση σε εκείνες τις περιοχές, θα είναι πάνω κάτω. Ακριβώς. Πάνω κάτω. Όπως ξημερώσαμε σήμερα. Ακριβώς. Εκεί θα δυσκολέψει λιγάκι, γιατί υπάρχει, βέβαια, ήδη, γιατί υπάρχει ήδη χιόνι και θα δυσκολέψει. Δεν υπάρχει τρομερό χιόνι και χαμός, αλλά. Όχι βέβαια. Το ένα πάνω στο άλλο και προσθέτει. Προσθέτει. Και δεν είναι ότι τελειώνει. Δεν τελειώνει, συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον για τα βόρεια του νομού. Και όπως μας λες για την Αττική, παρόμοια φαινόμενα βλέπουμε και στην Εύβοια και στη Ρεά Ελλάδα. Μπράβο, και το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα λέω ότι για την Εθνική Οδό, από το Μαρτίνο μέχρι και εδώ τη γέφυρα Καλυφτάκη, θεωρώ ότι το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχει αρκετή χιονόπτωση και μάλιστα ίσως είναι και κατά διαστήματα ισχυρή. Ελπίζουμε να μην κλείσει και σήμερα η Εθνική Οδός. Εγώ θεωρώ ότι θα κλείσει. Μάλιστα. Okay. Αναλόγως της χιονόπτωσης, δηλαδή. Δηλαδή, οι συνθήκες θα είναι ικανές για να κλείσει αυτό. Μάλιστα. Και για να μην εγκλωβιστεί κανείς μέσα. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είναι δουλειά μου. Απλά θεωρώντας τι θα έχει εκείνες τις ώρες. Με αυτή την έννοια. Και λοιπόν, συνεχίζεται το φαινόμενο. Και συνεχίζεται, ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν την Τρίτη. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει η μέρα. Συγγνώμη, με Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες. Βλέπετε, μπαίνει και λίγο πιο μέσα στη Θεσσαλία. Βιωτία, η Εύβοια και κυρίως η Βόρεια Εύβοια αύριο. Αττική, αλλά δυτικά και βόρεια. Ανατολική, βορειοανατολική Πελοπόννησος και πάμε και στην Κρήτη. Δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση και αυτό. Θα χιονίζει εδώ στα παράλια της Αρβολίδας. Όχι, είναι μέσα στα ορεινά. Στα ορεινά. Μου κάνει εντύπωση. Είναι το μοντέλο έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, λέω, μήπως χιονίζει και εκεί. Όχι, γιατί... όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι όπως μπαίνει το μοντέλο πάνω εκεί στο χάρτη. Εκεί και αν δεν είναι μαθημένοι είναι... δηλαδή. Αν εδώ στην εκεί Αττική αν δεν, είναι, δεν ναι, είμαστε ναι. μαθημένοι, ναι. εκεί και αν δεν είναι. Ναι, όχι, όχι. Στα ορεινά της Πελοποννήσου, Ανατολικής, Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, ορεινά και ημιορεινά ίσως, έτσι. Ωραία. Δηλαδή ο Κοσμάς θεωρείται ορεινό. Σωστό, βέβαια. Είναι 1000 μέτρα υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο ορεινό, Κοσμάς. Λοιπόν, ναι. Είναι ορεινό. Μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω, ξέρω εγώ, στα 600 μέτρα, σε κάποιο που δεν θυμάμαι. Θυμήθηκα τον Κοσμά τώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε το υπόλοιπο της ημέρας αύριο. Βλέπεις ότι μέχρι το βράδυ εξασθενούν τα φαινόμενα, αλλά παραμένουν στις ίδιες περιοχές και πάλι Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, σποράδες και κάτω στην Κρήτη και αρχίζουν και οι χιονοπτώσεις να κατεβαίνουν ίσως και λίγο πιο χαμηλά στις Κυκλάδες. Σήμερα έχουμε νέα μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και νότιο Αιγαίο γενικότερα. Το βράδυ θα εξασθενήσουν αύριο μέχρι 8, άρα αύριο θα γίνονται τα δρομολόγια. Ναι, αλλά 8. Ναι, αλλά 8, ναι. Μποριάς. Εντάξει. Ναι, ρε πουλάκι μου, 8. Είναι καλύτερος από το νοτιά αυτό. Προφανώς, δεν το συζητάω. Δηλαδή μπορεί και να μην χρειάζεται δραμαμίνη για να ταξιδέψει. Αν ταξιδέψει κάποιος, θα κουνηθεί. Ναι, είναι καλύτερος από το νοτιά. Προφανώς. Και μπορεί όλα να μην χρειάζεται... είναι καλύτερα από το νοτιά. Έτσι, συμφωνώ απολύτως. Ναι. Λοιπόν, οπότε και θερμοκρασία αύριο χαμηλή, όπου θα. Ναι. Μονοψήφια νούμερα και εκεί απάνω στη Δυτική Μακεδονία και ολικό παγετό και σε κάποιες άλλες περιοχές. Άνευ πανικού, παιδιά, φωτογραφίες. Προφανώς άνευ πανικού. Και συνεχίζονται και την Τετάρτη στις ίδιες περιοχές. Ορίστε μια Υποκράτειος από την Ελλήνα και είναι πάρα πολύ ωραία, θεωρώ. Η επόμενη είναι Άνω Πάτημα Χαλανδρίου από το Θάνου. Είναι πρωινή φωτογραφία και μας την έστειλε. Κοίτα ο τώρα... Τάκης δεν μας έστειλε κανένα φωτογραφία, ο φίλος μας. Ναι. Κοίτα τώρα, ο Σταύρος την Παρασκευή. Γεια σου, βρε Σταύρο. Νομίζω είναι από τους πιο ωραίους υδροσίφωνες που έχει την Παρασκευή. 14 περάσαν από τη Ρόδο. Τι λες. 14. Αυτός νομίζω ότι ήταν ο πιο ωραίος από όλους. Μα κάνει και τέτοιο. Είναι, πολύ. Λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα. Χριστίνα, τα ξαναλέμε.